Αυτή είναι η Ελλάδα μου. Ο χορός είναι συμβολικός για την ελληνική κουλτούρα. Χορεύουμε ελληνικούς χορούς όταν έχουμε γιορτές, γάμους και όταν γιορτάζουμε την Ελλάδα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό στην διασκέδαση του ελληνισμού. Σχεδόν κάθε μέρος της Ελλάδας έχει διαφορετικούς χορούς και διαφορετικές στολές. Μερικοί από τους χορούς είναι ο Καλαματζιανός που είναι από την Καλαμάτα, ο Κοφτός που είναι από την Θεσσαλονίκη και ο Ικαριωτικός που είναι από την Ικαρία. Μάθαινα ελληνικούς χορούς για 12 χρόνια. Ο πιο αγαπημένος μου χορός είναι το Πεντοζάλι που είναι από την Κρήτη. Ήταν πολύ ευχαριστώ για μένα που χορέψα στο φεστιβάλ Αντίποδες στη Μελβούνη με το χορευτικό μου συγκρότημα. Μαζί χορέψαμε σε διάφορες γιορτές και άλλα φεστιβάλ της ελληνικής κοινότητας. Χωρίς αμφιβολία, το πιο αγαπημένο μου μέρος στην Ελλάδα είναι η Σάμος. Με λίγα λόγια θα σας πω ακριβώς γιατί και είμαι σίγουρος ότι αν δεν έχετε πάει ακόμα θα θελήσετε να πάτε και εσείς. Μπορεί να γίνει και για εσάς ένας αγαπημένος τόπος. Η Σάμος είναι ένα από τα πιο μεγάλα νησιά που βρίσκεται στο βόρειο-ανατολικό τμήμα του Αιγαίου Πέλαγους. Πολλοί τουρίστες που έχουν επισκεφτεί το νησί λένε ότι είναι ένα πράσινο νησί γεμάτο αρχαία και εξαιρετικές παραλίες. Πολλά από τα αρχαία βρίσκονται κοντά στην παραλία και ολόγυρα έχουν χτίσει εστιατόρια. Το καλοκαίρι μπορείς να καθίσεις σε εστιατόρια, να απολαύσεις παραδοσιακά πιατά και να βλέπεις τα καθαρά νερά της θάλασσας με τα αρχαία κοντά. Η Σάμος είναι φημισμένη για τις μοναδικές της παραλίες. Οι παραλίες στην Σάμο δεν έχουν βότσαλα σαν τις άλλες παραλίες στην Ελλάδα, αλλά έχουν λευκή άμμο. Επειδή είναι ζεστά μέρα νύχτα το καλοκαίρι, έχουν βάλει φώτα μέσα στα νερά της παραλίας στα ρηχά, για να μπορείς να κολυμπάς και τη νύχτα. Η Σάμος είναι πολύ κοντά στη Τουρκία. Η Ψηλή Άμμος, μια παραλία στο νησί, απέχει μόνο περίπου 2 χιλιόμετρα από την Τουρκία. Είναι εύκολα να δεις την Τουρκία από εδώ. Οι νύχτες στην Σάμο είναι πολύ ζωντανές. Κάθε βράδυ υπάρχει κάτι που μπορείς να κάνεις. Τα παιδιά πηγαίνουν έξω με τους φίλους τους για ψάρεμα, οι οικογένειες πηγαίνουν έξω για να φάνε μαζί, οι νέοι διασκεδάζουν στα μπαρ ή στα κλαμπ. Ποτέ δεν έχω ακούσει κανέναν να έχει βαρεθεί στην Σάμο. Παρόλα που μπορώ να ταξιδέψω σε άλλες χώρες ή άλλα νησιά στην Ελλάδα, εγώ πάντα πηγαίνω πίσω στην Σάμο. Τη βλέπω σαν το δεύτερο μου σπίτι. Ο πατέρας μου κατάγεται από την Κύπρο. Είμαι πολύ περήφανη που είμαι Ελληνίδα. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο ο τόπος που είναι καταγωγή μας. Είναι και μια χώρα που προσφέρει πολλά στον κόσμο, σαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες που ακόμα γίνονται και σήμερα. Έχουμε και πολλούς φιλοσοφούς, τον Επίκουρο, τον Σοκράτη, τον Πλάτωνα και πολλούς ακόμα. Νομίζω ότι η φιλοσοφία μας βοηθάει να καταλαβαίνουμε λίγο καλύτερα την ζωή και ό,τι και να γίνει πάντα να επιτύχουμε τα όνειρά μας και να μην εγκαταλειπούμε. Για μένα η Ελλάδα είναι πολύ σημαντική γιατί είναι η χώρα από που κατάγονται οι γονείς μου. Η Ελλάδα έχει πεντακάθαρες και γαλάζιες θαλάσσες. Ο παππούς μου είναι ψαράς. Θυμάμαι την τελευταία φορά που μου εκεί έπιανε ψάρια, αστακούς και καβούρια. Την τελευταία φορά που είχα πάει στην Ελλάδα μου 3 χρονών. Έχω 16 χρόνια να δω το παππού μου. Αλλά φέτος τον Νοέμβρη θα πάμε στην Ελλάδα και θα το δω, ανυπομονώ.